Καλημέρα σε όλους. Όπως βλέπετε, έχουμε εξωτερικό γύρισμα σήμερα. Έφτιαξε ο καιρός, είναι πάρα πολύ ωραίος, οπότε θα το κάνουμε το σημερινό μάθημα του Facebook University σε εξωτερικό χώρο. Ελπίζω το background noise να μην δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Σήμερα θα μιλήσουμε για το διεθνές εμπόριο. Αφορμή για να μιλήσουμε γι' αυτό, για το διεθνές εμπόριο, αποτελεί πολλά πράγματα, αλλά το βασικό είναι η έννοια της αυτάρκειας που λένε πολλοί άνθρωποι, που ήταν πολύ trendy πολλές φορές, ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσεων το ακούμε αυτό, ότι πρέπει να γίνουμε αυτάρκες, όπως και τώρα, όπως και στην περίοδο της ελληνικής κρίσης, ότι πρέπει να γίνουμε αυτάρκες και να μην έχουμε ανάγκη τους άλλους κτλ. Κυρίως αυτό το λένε προφανώς άνθρωποι οι οποίοι είναι πανάσχετοι με τα οικονομικά, δεν έχουν πάει ούτε πρώτο έτος τα οικονομικά ποτέ στη ζωή τους και γι' αυτό έχουν αυτές τις απόψεις οι οποίες έχουν καταρριφθεί στα οικονομικά εδώ και 200-300 χρόνια, όπως θα δούμε σήμερα, και έχουν καταρριφθεί γιατί η αυτάρκεια οδηγεί, μπορεί να γίνει φυσικά, όπως και να πηδήξω από τον μπαλκόνι μπορώ εδώ πέρα, αλλά μάλλον δεν θα είναι και πολύ καλό να το κάνω. Η αυτάρκεια λοιπόν είναι αυτό το οποίο οδηγεί σε ένα πολύ χαμηλό βιωτικό επίπεδο. Αν θέλω δηλαδή να είμαι αυτάρκης, μπορώ και εγώ να πάω στο χωριό μου, στο σπίτι εκεί πέρα, να πάρω τις κατσίκες μου, τις αγελάδες μου και να φυτεύω το σιτάρι μου κτλ. Και θα είμαι αυτάρκης. Βέβαια θα χρειάζομαι και χιλιάδες άλλα αγαθά για να ζήσω ένα ικανοποιητικό επίπεδο, να έχω ένα ικανοποιητικό βιωτικό επίπεδο, και δεν θα μπορώ να τα έχω αν πάω σε αυτή την έννοια της αυτάρκειας. Επίσης αυτό που θα πούμε σήμερα για το διεθνές εμπόριο έχει να κάνει πολύ με την έννοια του που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι στο μυαλό τους, που πιστεύουν λοιπόν ότι το διεθνές εμπόριο και γενικότερα οι διεργασίες στα οικονομικά αποτελούν αυτό που θα δούμε ως zero sum game. Γενικότερα δηλαδή πιστεύουν ότι για να κερδίσει κάποιος πρέπει να χάσει κάποιος άλλος. Και τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά στα οικονομικά, όπως θα δούμε αμέσως τώρα στη συνέχεια. Άρα λοιπόν θα εξηγήσω πρώτα τι είναι το zero sum game και θα δούμε στη συνέχεια γιατί το διεθνές εμπόριο και σε αυτή την περίπτωση αυτό το κομμάτι των οικονομικών δεν είναι ένα τέτοιο zero sum game. Λοιπόν, zero sum game ή στα ελληνικά παίγνιο μηδενικού αθροίσματος είναι οποιαδήποτε διαδικασία στην οποία για να κερδίσει κάτι κάποιος πρέπει να το χάσει κάποιος άλλος. Εντάξει, το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εδώ πέρα με την πίτα που σας δείχνω, την μιλόπιτα την πολύ ωραία αυτή, όπου έστω ότι εγώ έχω αυτό εδώ το κομμάτι το οποίο είναι κομμένο και το υπόλοιπο ανήκει σε κάποιον άλλον αυτή η μιλόπιτα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν τώρα για να μπορέσω εγώ να έχω ένα μεγαλύτερο κομμάτι από αυτή την μιλόπιτα, αν κόψω άλλο ένα τέτοιο κομμάτι, είμαι συν ένα, θα πρέπει αναγκαστικά ο άλλος να έχει μείον ένα. Έτσι δεν γίνεται κάτι διαφορετικό. Για να φάω εγώ λίγο περισσότερο από αυτή τη μιλόπιτα, θα πρέπει κάποιος ο άλλος να φάει λιγότερο. Έχουμε μια συγκεκριμένη μιλόπιτα, την οποία την μοιράζουμε μεταξύ μας. Ο περισσότερος κόσμος λοιπόν νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και με τα οικονομικά και την παγκόσμια οικονομία. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι έτσι. Στα οικονομικά πολλά πράγματα είναι παίγνια μη μηδενικού αθροίσματος, όπως λέμε, non-zero sum games. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι στόχος όλων αυτών των διαδικασιών της οικονομικής ανάπτυξης, του παγκόσμιου εμπορίου κτλ. Είναι όχι να κλέψουμε μεγαλύτερο κομμάτι ο καθένας μας από την πίτα αυτή, κλέψουμε σε εισαγωγικά, αν προσπαθήσουμε να πετύχουμε με θεμητές και αθέμητες μεθόδους να έχουμε ένα μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα αυτή. Αλλά στόχος μας είναι να μεγαλώσουμε την πίτα αυτή καθεαυτή. Οπότε όπως βλέπετε εδώ πέρα σε αυτό το slide που έχω εδώ πέρα, η χώρα Α μπορεί πάλι να παίρνει αναλογικά το ίδιο κομμάτι από την παγκόσμια πίτα όπως έπαιρνε και πριν, ξέρω εγώ αυτό μπορεί να είναι το 10%, αλλά πλέον στη δεύτερη περίπτωση είναι πολύ καλύτερα γιατί το κομμάτι της που αντιστοιχεί στο 10% πλέον είναι διπλάσιο από το κομμάτι της ίδιας χώρας που πάλι αντιστοιχούσε στο 10% αλλά ήταν μικρότερη η πίτα. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι ένα zero sum game. Καταφέρνουμε σε αυτή την περίπτωση και οι δύο, και η χώρα Α που έχει αυτό εδώ το κομμάτι του 10% αλλά και η χώρα Β που έχει το κομμάτι του 90% ή μπορεί να αντιπροσωπεύει αυτό όλες τις άλλες χώρες, καταφέρνουν και οι δύο να αυξήσουν
την ποσότητα της αμυλόπιτας αυτής που έχουν διαθέσιμες για να καταναλώσουν. Και αυτός είναι ο στόχος, όπως είπα, πολλών διεργασιών που γίνονται στα οικονομικά. Εδώ έρχεται τώρα πρώτος να μιλήσει για αυτό το θέμα ο γνωστός, ίσως είναι ο πιο γνωστός οικονομολόγος, πρέπει να τον ξέρουν όλοι, τον Adam Smith, και είναι ένας ο πρώτος σύγχρονος οικονομολόγος ο οποίος μίλησε για τα οικονομικά επιστημονικά. Ιδρυτής των οικονομικών θεωρείται ο Αριστοτέλης, όπως και στις περισσότερες επιστήμες νομίζω, αλλά ο ιδρυτής και πατέρας των σύγχρονων οικονομικών θεωρείται ο Adam Smith. Αυτός έγραψε το 1776, εκατονταετίες πριν, το βιβλίο του «Ο πλούτος των εθνών». Αυτό είναι, εκεί μέσα αναφέρει αυτό το αόρατο χέρι με τις αγορές που έχει λίγο παρεξηγηθεί κτλ. Αλλά ο κύριος στόχος του εκείνη την εποχή του Adam Smith ήταν να αντικρούσει τις θεωρίες των λεγόμενων μερκαντιλιστών. Οι εμποροκράτες, αν θυμάστε, εγώ τουλάχιστον το έκανα στα, νομίζω, στην ιστορία του Λυκείου, της Κορμού, όπως το λέγαμε, αυτή που κάναμε όλοι, Δευτέρα Λυκείου, για τους εμποροκράτες, οι οποίοι, βέβαια, το όνομά τους είναι λίγο οξύμορο, γιατί εμποροκράτες και μερκαντιλιστές από το λατινικό για το εμπόριο, θα περίμενε κάποιος ότι αυτοί θα ήταν υπέρ του διεθνούς εμπορίου. Στην πραγματικότητα όμως συνέβαινε το αντίθετο. Οι μερκαντιλιστές δεν ήταν καν οικονομολόγοι, εννοείται. Αυτό ήταν μια κατεύθυνση σκέψης γύρω από τα οικονομικά, καθόλου επιστημονική, η οποία πίστευε ακριβώς αυτό, ότι το διεθνές εμπόριο είναι ένα zero-sum game. Γι' αυτό λοιπόν ήταν κατά του εμπορίου, γιατί λέγανε όσα περισσότερα πράγματα αγοράζω από το εξωτερικό, τόσο ο πλούτος μου φεύγει, ο χρυσός τότε που γινόταν οι συναλλαγές με το χρυσό, τόσο περισσότερο ο χρυσός φεύγει στο εξωτερικό, άρα εγώ γίνομαι φτωχότερος. Γι' αυτό λοιπόν πίστευαν στον προστατευτισμό και στην αυτάρκεια αυτή που λέγαμε προηγουμένως αναχώρα. Πίστευαν λοιπόν ότι η πίτα του διεθνούς εμπορίου είναι σταθερή, γι' αυτό και θα πρέπει να προστατευόμαστε. Ο Adam Smith λοιπόν το 1776 εξήγησε τα 250, πόσα είναι χρόνια πριν, εξήγησε τα πραγματικά κέρδη που υπάρχουν από το διεθνές εμπόριο. Και αυτό το έκανε μιλώντας για την έννοια του απόλυτου πλεονεκτήματος, η οποία είναι λίγο προφανής σε όλους μας σήμερα, αλλά φανταστείτε, δεν ήταν τότε. Τι λέει αυτό? Λέει ότι αν παράγω το ποντίκια εγώ καλύτερα από κάποιον άλλο, θα πρέπει να εξειδικευτώ εγώ στην παραγωγή ποντικιών και ο άλλος να εξειδικευτεί στην παραγωγή, ξέρω εγώ, φτιάχνει coffee mugs, και να τις ανταλλάσσουμε μεταξύ μας, γιατί είμαστε πιο παραγωγικοί, ο ένας το ένα, ο άλλος το άλλο αγαθό, και έτσι θα κερδίσουμε και οι δύο μέσω του εμπορίου. Μετά θα ανταλλάσσουμε τα αγαθά μεταξύ μας. Αυτό σήμερα θεωρείται πολύ προφανές. Εκείνη την εποχή ήταν επαναστατικό. Φανταστείτε πόσο πίσω ήταν η σκέψη εκείνη την εποχή στα οικονομικά, γιατί σας λέω ότι τότε ξεκίνησε επίσημα η επιστημονική σκέψη στα οικονομικά. Ας το δούμε αυτό το παράδειγμα του απόλυτου πλεονεκτήματος με έναν πίνακα εδώ πέρα. Έχω εδώ πέρα δύο χώρες, τη χώρα Α και τη χώρα Β, οι οποίες παράγουν δύο αγαθά, έστω γάλα και ψωμί. Εδώ πέρα το 20 που σας γράφω είναι οι μονάδες του προϊόντος που μπορούν να παράγουν ανά ώρα η κάθε χώρα. Δηλαδή η χώρα Α μπορεί να παράγει 20 μονάδες γάλα την ώρα, και στο δείξω κιόλας, πρέπει να φαίνεται το ποντίκι μου, 20 μονάδες γάλα, λίτρα ή whatever είναι, γάλα την ώρα, και 20 μονάδες ψωμιού, έστω κιλά. Και η χώρα Β μπορεί να παράγει 10 μονάδες γάλα την ώρα, με τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει κάθε οικονομία, δηλαδή το κεφάλαιο, τους ανθρώπους, την γη, τους φυσικούς πόρους που έχει, και 40 κιλά ψωμί. Αν δούμε τώρα εδώ αυτή τη στήλη του γάλακτος εδώ πέρα, βλέπουμε ότι η χώρα Α παράγει 20 μονάδες γάλα την ώρα, έχει τη δυνατότητα να παράγει, ενώ η χώρα Β έχει τη δυνατότητα να παράγει 10 μονάδες γάλακτος την ώρα. Άρα εδώ πέρα προφανώς είναι πιο παραγωγική, διπλάσια παραγωγική η χώρα Α από τη χώρα Β στο γάλα. Από την άλλη πλευρά, στο ψωμί, η χώρα Β παράγει 40 ψωμιά την ώρα, ενώ η χώρα Α μπορεί να παράγει 20 ψωμιά την ώρα.
Άρα λοιπόν η χώρα Β εδώ πέρα τώρα είναι διπλάσια παραγωγική στο αγαθό αυτό που είναι το ψωμί. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, καλημέρα παιδιά, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν λέμε ότι η χώρα Α έχει το απόλυτο πλεονέκτημα στην παραγωγή σε γάλα και η χώρα Β έχει το απόλυτο πλεονέκτημα στην παραγωγή σε ψωμί. Και προτείνει λοιπόν ο Άνταμ Σμιθ ότι οι δύο χώρες αυτές πρέπει να εξειδικευτούν, η χώρα Α προφανώς στην παραγωγή γάλακτος και η χώρα Β προφανώς στην παραγωγή ψωμιού, έτσι ώστε θα παραχθούν οι περισσότερες δυνατές μονάδες και θα τις ανταλλάσσουν μετά μεταξύ τους για να είναι και οι δύο καλύτερα. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ ωραία σε αυτό εδώ πέρα το διάγραμμα. Όσο και αν μερικούς δεν σας αρέσουν τα διαγράμματα, τα μαθηματικά κτλ., δεν είναι τίποτα αυτό, είναι πολύ απλό. Έχουμε εδώ πέρα στους δύο άξονες, έχουμε εδώ πέρα στον οριζόντιο άξονα τις παραγόμενες μονάδες ανά ώρα ψωμιού και στον κάθετο άξονα τις παραγόμενες μονάδες ανά ώρα γάλακτος. Αυτή η γραμμή εδώ πέρα αφορά τη χώρα Α. Και τι λέει? Ότι η χώρα Α έχει τις εξής επιλογές. Αν γυρίσω πίσω στον πίνακα, εδώ πέρα βλέπουμε ότι η χώρα Α μέσα σε μία ώρα μπορεί να παράγει είτε 20 μονάδες γάλακτος είτε 20 μονάδες ψωμιού. Άρα λοιπόν την κάθε ώρα της μπορεί να την διαθέσει είτε αποκλειστικά για να παράγει γάλα, οπότε θα έχει 20 μονάδες, άρα θα βρισκόμαστε σε αυτό εδώ το μισό λεπτό να φανεί το ποντίκι μου, άρα θα βρισκόμαστε σε αυτό εδώ το σημείο, στο 20, εδώ που λέω χώρα Α, είτε θα διαθέσει αυτή την ώρα στην παραγωγή του ψωμιού, οπότε θα φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο και θα παράγει 20 μονάδες ψωμιού. Φυσικά μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε θέλει πάνω σε αυτή την μπλε γραμμή εδώ πέρα. Για παράδειγμα, αν πάει μισό-μισό, θα είναι σε αυτό το σημείο. Έτσι, μισή ώρα να παράγει γάλα, μισή ώρα να παράγει ψωμί, θα έχει 10 μονάδες ψωμιού και 10 μονάδες γάλακτος. Το ιδανικό για μια χώρα είναι να βρίσκεται, αυτή ονομάζεται καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και ορίζεται το που θα βρίσκεται από τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει πια κάθε χώρα που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, τι εργασία, κεφάλαιο και παραγωγικούς πόρους. Έχει νερά, έχει ξεροβάση, έχει ορυκτό πλούτο κτλ. Τώρα, κάθε χώρα, το ιδανικό για τη χώρα είναι να βρίσκεται πάνω σε αυτή τη γραμμή, γιατί εκεί πέρα παράγει με βάση τους συντελεστές που έχει, τους παραγωγικούς, το maximum των αγαθών που μπορεί να παράξει. Φυσικά μπορεί να βρεθεί και εδώ πέρα κάπου, αλλά δεν είναι εδώ πέρα αποτελεσματικά, δεν είναι ιδανικά, δεν είναι άριστα σημεία παραγωγής οπουδήποτε εδώ πέρα κάτω, γιατί θα μπορούσε να μετακινηθεί οπουδήποτε πάνω στη γραμμή και να παράγει πολύ περισσότερο είτε από το ένα αγαθό είτε και από τα δύο αγαθά. Πέρα από αυτή τη γραμμή δεν μπορεί να πάει, γιατί δεν της το επιτρέπουν οι παραγωγικοί συντελεστές που έχει διαθέσιμη. Άρα λοιπόν μια χώρα, μια συνετή οικονομική πολιτική θα μοιράσει τα κατανήμη τους συντελεστές παραγωγής της έτσι ώστε να πάει σε κάποιο σημείο πάνω σε αυτήν εδώ την μπλε τη γραμμή. Το πού ακριβώς θα πάει είναι θέμα επιλογής της κάθε χώρας, αν θέλει περισσότερο γάλα ή αν θέλει περισσότερο ψωμί. Αντίστοιχα είναι τα πράγματα και για την χώρα Β, που την έχουμε εδώ πέρα με κόκκινο. Αυτή, όπως θα δείτε στον πίνακα πίσω, ξαναγυρνάω, μπορεί να παράγει είτε 10 μονάδες γάλα είτε 40 μονάδες ψωμί την ώρα. Βλέπετε 10 μονάδες γάλα εδώ πέρα αν η ώρα όλη πηγαίνει στο γάλα και 40 μονάδες ψωμί αν όλες οι ώρες πηγαίνουν στην παραγωγή ψωμιού. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και σε αυτήν. Ιδανικά πρέπει να είναι πάνω σε αυτή τη γραμμή, θα ήθελε να είναι έξω από αυτή τη γραμμή, δηλαδή εδώ πέρα κάπου σε αυτό το χώρο οπουδήποτε, γιατί περισσότερα αγαθά, περισσότερη ευημερία, και δεν θα ήθελε να είναι εδώ πέρα κάτω από αυτή τη γραμμή, γιατί αυτό σημαίνει ότι ασκεί μια κακή οικονομική πολιτική που δεν της επιτρέπει να φτάσει στο μέγιστο της ευημερίας που μπορεί να φτάσει η χώρα αυτή. Γενικά, όπως βλέπετε, είναι και απλοϊκό το διάγραμμα. Αυτό δεν δείχνει τίποτα συγκλονιστικό. Εντάξει, δείχνει πού μπορεί να φτάσει κάθε χώρα από μόνη της πριν το εμπόριο και πριν την εξειδίκευση. Ξαναβάζω εδώ πέρα το πινακάκι αυτό με το τι παράγει η κάθε χώρα, για να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτή η παραγωγή με τις τιμές. Πάμε λίγο στη χώρα Α. Η χώρα Α σε μία ώρα μπορεί να παράγει είτε 20 μονάδες γάλα είτε 20 μονάδες ψωμί. Άρα η χώρα Α, για να, αν δώσει τη μία την ώρα αυτή, τη μεταφέρει από την παραγωγή του γάλακτος στην παραγωγή του ψωμιού, ουσιαστικά τι κάνει, δίνει, αφήνει, δεν παράγει
20 μονάδες γάλακτος για να παράξει 20 μονάδες ψωμιού. Άρα εδώ μπορούμε να δούμε ότι ουσιαστικά η τιμή του, η τιμή του ψωμιού είναι μία μονάδα γάλακτος, γιατί δίνει, δεν παράγει πλέον, αφήνει, δεν παράγει και δεν καταναλώνει προφανώς, έτσι, γι' αυτό αυτό αποτελεί τιμή. Πληρώνει με 20 μονάδες γάλα την παραγωγή 20 μονάδων ψωμιού. Άρα αν κάνουμε τη διαίρεση εδώ πέρα, αυτό σημαίνει ότι έχω, είναι 1:1 γάλα ανά ψωμί. Άρα λοιπόν έχουμε τιμή του ψωμιού που είναι ένα γάλα ανά μία μονάδα ψωμιού για τη χώρα Α. Για τη χώρα Β τώρα, θυμηθείτε, η χώρα Α ήταν πιο παραγωγική στην παραγωγή γάλατος, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, 20 την ώρα ενώ 10 η χώρα Β, και η χώρα Β ήταν, είναι πιο παραγωγική, διπλάσια πιο παραγωγική στην παραγωγή ψωμιού. Για τη χώρα Β τώρα, αν από αυτό που είναι πιο παραγωγική, που είναι το ψωμί, έστω ότι δίνει όλη αυτή την ώρα παραγωγής, την στέλνει στην παραγωγή ψωμιού, παράγει 40 μονάδες ψωμιού. Αν τη μεταφέρει αυτή την ώρα στην παραγωγή, στη γραμμή παραγωγής του γάλακτος, τότε θα παράξει 10 μονάδες γάλα, άρα θυσιάζει 40 ψωμιά για να παράξει 1 λίτρο γάλα. Αν κάνουμε πάλι τη διαίρεση εδώ πέρα, βλέπουμε ότι ουσιαστικά αυτό μας δίνει μια τιμή 4 ψωμιά ανά γάλα. Αυτό συμβαίνει λοιπόν, αυτές είναι οι τιμές των δύο αγαθών όταν οι χώρες αυτές δεν εξειδικεύονται και παράγουν και οι δύο όλα τα αγαθά τα οποία χρειάζονται για να καταναλώσουν. Για να δούμε τι γίνεται τώρα μετά το εμπόριο που μας λέει ο Άνταμ Σμιθ, αυτό που μας εξήγησε πριν 250 χρόνια ο Άνταμ Σμιθ. Λοιπόν, με την εξειδίκευση λοιπόν τώρα, η παραγωγή που υπάρχει είναι ότι η χώρα κάθε ώρα της την εξειδικεύει μόνο στην παραγωγή γάλακτος, γιατί είναι πιο παραγωγική εκεί, άρα παράγει 20 γάλατα την ώρα, και η χώρα Β εξειδικεύεται στην παραγωγή ψωμιού, άρα παράγει 40 ψωμιά την ώρα, και αποφασίζουν να εμπορευτούν μεταξύ τους, γιατί προφανώς και η μία χρειάζεται το γάλα και η άλλη χρειάζεται το ψωμί. Έστω τώρα ότι η χώρα Α από τα ψωμιά της κάθε ώρας που παράγει, θυμηθείτε, παράγει 20 ψωμιά την ώρα, εδώ, 20 γάλατα την ώρα η χώρα Α, έστω τώρα ότι η χώρα Α δίνει 5 γάλατα από τα 20 που παράγει την ώρα για να αγοράσει 10 ψωμιά από τη χώρα Β. Αυτό σημαίνει τώρα λοιπόν ότι η τιμή του ψωμιού για τη χώρα Α είναι 5 γάλατα. Άρα 5 γάλατα στα 10 ψωμιά. Άρα 5 δια 10, αυτό σημαίνει ότι η τιμή πλέον του ψωμιού είναι 0,5 γάλατα ανά ψωμί. Θυμηθείτε ότι πριν η τιμή αυτή ήταν 1 πριν την εξειδίκευση. Βλέπετε εδώ πέρα, είπαμε τιμή 1 γάλα ανά ψωμί. Έδινε 1 γάλα, πήγαινε και πλήρωνε, γιατί είναι απλοϊκό το παράδειγμα, δεν έχουμε χρήμα μέσα, αλλά με το χρήμα και με το χρήμα είναι ακριβώς το ίδιο. Πριν πλήρωνε 1 γάλα για να αγοράσει 1 ψωμί, τώρα με την εξειδίκευση πληρώνει 0,5 γάλατα για να αγοράσει 1 ψωμί. Άρα προφανώς και είναι καλύτερα. Μπορεί να έχει διπλάσια ποσότητα ψωμιού από ό,τι είχε πριν. Η χώρα Β, για τη χώρα Β συμβαίνει το αντίθετο. Εντάξει, ό,τι παίρνει από τη χώρα Α και δίνει, και δίνει από τη χώρα Β. Δηλαδή, τι γίνεται στη χώρα Β. Στη χώρα Β εδώ πέρα βλέπουμε ότι δίνει 10 ψωμιά για να πάρει 5 γάλατα. Άρα λοιπόν, η τιμή του γάλατος για την χώρα Β που την ενδιαφέρει το γάλα, γιατί δεν το παράγει αυτή, έχει εξειδικευτεί στο ψωμί, είναι 10 δια 5, άρα η τιμή πλέον είναι 2 ψωμιά για κάθε μονάδα γάλακτος. Πριν η τιμή ήταν 4. Ξαναγυρνάω πίσω να το δείτε αυτό. Εδώ πέρα όπως βλέπετε ήταν 4. Για να πάρει ένα γάλα έπρεπε να θυσιάσει, για να πάρει 10 γάλατα έπρεπε να θυσιάσει 40 ψωμιά. Άρα 40 δια 10 ήταν 4. Το είχαμε γράψει και εδώ πέρα, τιμή 4 ψωμιά ανά γάλα. Βλέπουμε λοιπόν ότι μετά την εξειδίκευση, βασιζόμενοι στο απόλυτο πλεονέκτημα που έχει κάθε χώρα, η χώρα Α πλέον πληρώνει το μισό από ό,τι πλήρωνε πριν για να αγοράσει ψωμιά, ενώ εξειδικεύεται στο γάλα, και η χώρα Β πληρώνει το μισό κι αυτή από ό,τι πλήρωνε πριν για να αγοράσει γάλα, ενώ εξειδικεύεται στην παραγωγή ψωμιού. Προφανώς λοιπόν εδώ πέρα συμφέρει και στους δύο το εμπόριο, όπως ακριβώς
μας λέει και μας περιγράφει και μας προέβλεψε ο Άνταμ Σμιθ. Αν γυρίσουμε τώρα να το δούμε αυτό στις καμπύλες μας που δείξαμε πριν, τι σημαίνει, τι λέμε εδώ πέρα. Λέμε λοιπόν, ξαναγυρνάω εδώ πέρα πίσω, λέω ότι η χώρα Α παράγει αποκλειστικά γάλα 20 την ώρα και δίνει τα 5 λίτρα γάλακτος για να πάρει 10 ψωμιά από τη χώρα Β με το εμπόριο. Άρα ουσιαστικά παράγει 20, δίνει 5, τη σημαίνουν 15 γάλατα και έχει και 10 ψωμιά με το εμπόριο. 15 και 10. Αν πάμε εδώ πέρα σε αυτό το διάγραμμα, το σημείο 15 και 10, 15 γάλατα είναι εδώ, 10 ψωμιά είναι εδώ, άρα η χώρα Α τώρα καταναλώνει σε αυτό εδώ το σημείο. Α, 15 γάλατα και 10 ψωμιά. Όπως βλέπετε, αυτό είναι έξω από την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων που έχει όταν δεν κάνει εμπόριο. Βρίσκεται λοιπόν αυτή η χώρα πέρα από τις δυνατότητές της. Καταφέρει να καταναλώνει πέρα από τις δυνατότητές της. Και προφανώς αυτό είναι κάτι καλό. Όταν μπορώ να καταναλώνω, καταφέρω να καταναλώσω πριν, μπορούσα να καταναλώσω μέχρι εδώ πέρα, πάνω σε αυτή τη γραμμή, και τώρα μπορώ να βγω έξω να καταναλώσω ακόμα περισσότερο. Και για τη χώρα Β συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Έτσι, πάμε στη χώρα Β. Εδώ πέρα λέγαμε ότι η χώρα Β εξειδικεύεται στο ψωμί, άρα παράγει 40 ψωμιά την ώρα, δίνει 10 ψωμιά στην Α για να πάρει 5 γάλατα. Άρα ουσιαστικά της μένουν 30 ψωμιά και 5 γάλατα. Αν το δούμε εδώ πέρα στο διάγραμμα, έχουμε 30 ψωμιά εδώ πέρα και 5 γάλατα εδώ πέρα. Άρα η χώρα Β πλέον βρίσκεται σε αυτό εδώ το σημείο. Και πάλι και για τη χώρα Β βλέπετε ότι αυτό βρίσκεται έξω από την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της, που είναι η κόκκινη. Και η Α βρίσκεται έξω και η Β βρίσκεται έξω. Άρα λοιπόν εδώ πραγματικά φαίνεται πως το διεθνές εμπόριο δεν είναι ένα zero sum game. Δεν έχασε κάποιος για να κερδίσει κάποιος άλλος. Αντίθετα κερδίσανε και οι δύο χώρες. Και αυτή ήταν η επιτυχία εδώ πέρα της ανάλυσης για το διεθνές εμπόριο που έκανε 250 χρόνια πριν ο Άνταμ Σμιθ. Τώρα, αυτό είναι σχετικά απλό και εύλογο, ότι αν είμαι εγώ πιο παραγωγικός στο ένα και εσύ πιο παραγωγικός στο άλλο, θα εξειδικευτούμε και θα παράγουμε ο καθένας το προϊόν στο οποίο είναι πιο παραγωγικός και θα τα ανταλλάσσουμε μετά μεταξύ μας. Αν θέλει κάποιος, παιδιά, πείτε μου αν είναι καλό το βίντεο και ο ήχος, γιατί την προηγούμενη φορά τα είχα σε πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση και η σύνδεσή μου στο ίντερνετ, το upload που έχω δηλαδή, δεν το υποστηρίζει και πολύ καλά. Σε λίγες μέρες θα έχω fiber to home, οπτική ίνα, οπότε θα είναι πάρα πολύ καλά η ποιότητα όλα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε κάτι το οποίο δεν φαίνεται και πολύ προφανές, που είναι η θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Ο David Ricardo λοιπόν έγραψε στο βιβλίο του «Οι αρχές της πολιτικής οικονομίας και φορολογίας» το 1817, φανταστείτε, αυτά τα έγραψε 200 χρόνια πριν, έτσι, 200 χρόνια πριν η οικονομική επιστήμη κατάλαβε και είναι ευρέως αποδεκτό στην οικονομική επιστήμη ότι προφανώς και ισχύουν αυτά τα πράγματα, γι' αυτό και τα διδάσκουμε στους φοιτητές μας μέχρι σήμερα, και προφανώς όλα αυτά αποτελούν κομμάτι της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης. Παρ' όλα αυτά, το τραγικό είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι σήμερα, 200 χρόνια μετά, που δεν έχουν καταλάβει τίποτα το τι έχει γίνει στην οικονομική επιστήμη τα τελευταία 200-250 χρόνια και εξακολουθούν να πιστεύουν τις θεωρίες των εμποριοκρατών περί του zero sum game που είναι η διεθνής οικονομία. Λοιπόν, ο David Ricardo τώρα, 41 χρόνια μετά από τον Άνταμ Σμιθ, ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστώ για τον ήχο και την εικόνα που μου λέτε. 41 λοιπόν, έχω ρίξει λίγο το quality σε σχέση με την προηγούμενη φορά και έτσι τώρα τα καταφέρνει το ίντερνετ μου να το σηκώνει. Λοιπόν, 41 χρόνια μετά τον Άνταμ Σμιθ, το 1817, ο David Ricardo, ένας άλλος πολύ μεγάλος οικονομολόγος, είπε κάτι πολύ πιο επαναστατικό. Φυσικά και του Άνταμ Σμιθ ήταν εκείνη την εποχή πάρα πολύ επαναστατικό. Θυμάστε τι λέγαμε για τους εμποριοκράτες. Αλλά για την εποχή του ήταν πολύ επαναστατικό αυτό, του David Ricardo. Και δεν είναι και καθόλου καλημέρα στην Κόρινθο. Και δεν είναι και καθόλου εύλογο. Τι είπε λοιπόν τώρα ο David Ricardo? Λέει ότι όταν μία χώρα είναι πιο παραγωγική και στα δύο αγαθά,
και στο γάλα και στο ψωμί, τότε και πάλι συμφέρει η εξειδίκευση των χωρών αυτών σε ένα από τα δύο αγαθά και το εμπόριο. Και συμφέρει και στις δύο χώρες. Όχι μόνο συμφέρει στην πιο παραγωγική χώρα, που χαίρομαι πολύ, είναι προφανές, είναι η πιο παραγωγική, σε αυτή θα έπρεπε να συμφέρει, αλλά συμφέρει και στη λιγότερο παραγωγική χώρα. Το οποίο προφανώς ακούγεται πάρα πολύ counterintuitive, φαίνεται πολύ έτσι, αντιδιαισθητικό, δεν φαίνεται λογικό, φαίνεται λίγο παράλογο. Θα το δούμε όμως με το ίδιο ακριβώς παραδειγματάκι που είχαμε προηγουμένως για το απόλυτο πλεονέκτημα του Adam Smith. Θα δούμε εδώ πέρα το συγκριτικό πλεονέκτημα του David Ricardo. Πάμε στο πινακάκι μας και το μόνο που αλλάζω τώρα σε αυτό το πινακάκι είναι ότι πλέον εδώ πέρα στη χώρα Β είχαμε ότι μπορούσε να παράγει 40 μονάδες ψωμί την ώρα και τώρα το 40 το κάνω 5. Εντάξει, έτσι ώστε, όλα τα άλλα νουμεράκια είναι τα ίδια. Έτσι ώστε, τώρα βλέπετε ότι στο γάλα η χώρα Α παράγει 20 μονάδες γάλα, ενώ η χώρα 10 την ώρα, άρα η χώρα Α είναι πιο παραγωγική στο γάλα. Και στο ψωμί, η χώρα Α παράγει 20 μονάδες ψωμιού την ώρα, ενώ η χώρα Β παράγει τώρα 5 μονάδες ψωμιού την ώρα, άρα είναι πάλι πιο παραγωγική η Α. Η Α είναι 2 φορές πιο παραγωγική στο γάλα και 4 φορές πιο παραγωγική στο ψωμί. Βλέπουμε λοιπόν ότι η χώρα Α, σύμφωνα με τον Adam Smith, έχει απόλυτο πλεονέκτημα στην παραγωγή και των δύο αγαθών. Την περίπτωση αυτή δεν την εξέτασε ο Adam Smith και την εξετάζει εδώ πέρα ο David Ricardo. Με τις χώρες αυτές που η μία έχει πολλαπλάσια παραγωγικότητα και στα δύο αγαθά. Αν σχεδιάσουμε εδώ και πάλι τις καμπύλες αυτές των παραγωγικών δυνατοτήτων των δύο χωρών όπως κάναμε πριν, θα δείτε τώρα ότι για τη χώρα Α είναι αυτή, θα παράγει σε κάθε ώρα είτε 20 μονάδες γάλα, είτε θα διαθέσει την ώρα αυτή και θα παράγει 20 μονάδες ψωμί, ή θα την χωρίσει την ώρα αυτή σε κομματάκια, θα την μοιράσει ανάμεσα στις παραγωγικές διαδικασίες των δύο αγαθών και θα παράγει οπουδήποτε ανάμεσα σε αυτά τα σημεία, πάνω σε αυτήν εδώ τη γραμμή την μπλε. Η γραμμή αυτή για τη χώρα Α δεν άλλαξε προφανώς, γιατί έχουμε ακριβώς τα ίδια νουμεράκια. Άλλαξε για τη Β όμως, και τα νουμεράκια αυτά εδώ πέρα είναι διαφορετικά. Πριν ήταν 10-40 για τη χώρα Β και τώρα έγινε 10-5 για τη χώρα Β. Άρα πλέον αυτές οι δύο γραμμές δεν ντέμνονται, πράγμα το οποίο δείχνει ότι η μία χώρα, αυτή η μπλε, η Α, είναι πιο παραγωγική και στα δύο αγαθά. Αυτές είναι οι διαφορές μας μέχρι τώρα. Ας δούμε λίγο τώρα, πριν την εξειδίκευση και το εμπόριο, πόσο είναι το κόστος αρχικά του ψωμιού στις δύο χώρες. Η χώρα Α, εδώ, δίνει 20 μονάδες γάλακτος για να έχει 20 μονάδες ψωμιού. Εντάξει, πρέπει να θυσιάσει 20 λίτρα γάλα για να έχει 20 μονάδες ψωμιού. Γιατί τόσο γάλα παράγει ανά ώρα και τόσο ψωμί παράγει ανά ώρα. Άρα λοιπόν έχει τιμή του ψωμιού που είναι 1 λίτρο γάλα. Η χώρα Β δίνει 10 μονάδες γάλακτος για να παράγει 5 μονάδες ψωμιού. Άρα για τη χώρα Β η τιμή του ψωμιού είναι 2 γάλατα. Συνοψίζω, το ψωμί η χώρα Α το πληρώνει με 1 γάλα, το ψωμί η χώρα Β το πληρώνει με 2 γάλατα. Άρα βλέπουμε ότι η χώρα Α είναι πιο φθηνή στο ψωμί. Η σχετική τιμή εδώ πέρα είναι πιο φθηνή. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει ο David Ricardo, αυτή θα πρέπει να εξειδικευτεί η χώρα Α, θα πρέπει να εξειδικευτεί στο ψωμί. Ας δούμε και το κόστος για το γάλα. Η χώρα Α, για να παράγει τις 20 μονάδες γάλα, θυσιάζει 20 μονάδες ψωμιού, άρα προφανώς εδώ πέρα η τιμή είναι ένα ψωμί ανά γάλα, η τιμή του γάλακτος. Η χώρα Β δίνει 5 ψωμιά για να παράγει 10 μονάδες γάλακτος. Εντάξει, άρα αν κάνουμε τη διαίρεση 5 δια 10, 5 ψωμιά δια 10 γάλατα, μας κάνει τιμή μισό ψωμί ανά γάλα. Άρα συνοψίζοντας πάλι εδώ πέρα για το γάλα, βλέπουμε ότι στη χώρα Α η τιμή του γάλακτος είναι ένα ψωμί και στη χώρα Β η τιμή του γάλακτος είναι μισό ψωμί. Άρα η Β χώρα είναι πιο φθηνή στο γάλα. Που σημαίνει σύμφωνα με τον David Ricardo ότι θα εξειδικευτεί η χώρα Β στην παραγωγή, στην παραγωγή του ψωμιού. Επομένως, από εδώ πέρα, από το πινακάκι αυτό, μας λέει ο Ricardo ότι η χώρα Α θα παράγει
θα παράγει ψωμί και η χώρα Β θα παράγει, είναι πιο φθηνή στο γάλα και θα παράγει τα γάλα. Νομίζω είπα πριν ψωμί, αλλά λάθος ήταν, αυτό είναι το σωστό, το γράφω ούτως ή άλλως εδώ πέρα. Παρότι η χώρα Α είναι πιο εξειδικευ... πιο παραγωγική και στα δύο αγαθά. Ας δούμε τώρα πώς αλλάζουν τα πράγματα μετά την εξειδίκευση. Με την εξειδίκευση, η χώρα Α είπαμε παράγει ψωμί, άρα 20 μονάδες την ώρα, το έχω κάνει και κίτρινο να φαίνεται εδώ πέρα. Η χώρα Β παράγει γάλα, άρα 10 μονάδες την ώρα φαίνεται εδώ πέρα. Και έστω, επειδή και η Α που παράγει ψωμί θέλει γάλα και η Β που παράγει γάλα θέλει ψωμί, μπαίνουν σε εμπόριο μεταξύ τους. Και έστω τώρα ότι η χώρα Α δίνει 5 ψωμιά από τα 20 που παράγει την ώρα για να πάρει 8 γάλατα από τη χώρα Β. Άρα λοιπόν τώρα η τιμή του γάλατος για την χώρα Α είναι 5 δια 8 ίσον 0,63 ψωμιά το γάλα η τιμή, που πριν, αν θυμάστε, γυρνάω πίσω να το δείτε, ήτανε, καταλήξαμε ότι η τιμή εδώ πέρα ήτανε 1, έτσι. Η τιμή δίνει 5 ψωμιά για 8 γάλατα, εδώ πέρα έδινε 20 ψωμιά για 20 γάλατα, άρα η τιμή ήτανε 1, έδινε 1 ψωμί για 1 γάλα. Τώρα με την εξειδίκευση και το εμπόριο, η χώρα Α δίνει 0,63 ψωμιά για κάθε γάλα. Και θα μου πείτε, okay, είναι καλύτερα για τη χώρα Α, γιατί η χώρα Α ήταν η πιο παραγωγική και στα δύο αγαθά και είναι προφανές ότι θα τη συμφέρει αυτό το πράγμα. Ας δούμε τι συμβαίνει όμως και για τη χώρα Β. Στη χώρα Β συμβαίνει το αντίστροφο, έτσι. Η χώρα Β παίρνει τα 5 ψωμιά που της δίνει η χώρα Α και δίνει 8 γάλατα. Άρα για τη χώρα Β η τιμή του ψωμιού το οποίο δεν παράγει, εντάξει, γιατί έχει εξειδικευτεί στο γάλα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα με το κίτρινο, η χώρα Β, γάλα. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή τώρα του ψωμιού για τη χώρα, για τη χώρα Β είναι 8 δια 5 και είναι 1,60 γάλατα ανά ψωμί. Πριν να γυρίσουμε στο πινακάκι μας, η τιμή αυτή ήταν 2, εντάξει, το γάλα ανά ψωμί. Εδώ, η χώρα Β, για να πάει από το γάλα στο ψωμί, για να μπορεί να έχει και ψωμί, θα έπρεπε να θυσιάσει 10 μονάδες γάλακτος, που σημαίνει ότι η τιμή 10, για να πάρει 5 μονάδες ψωμιού, άρα 10 δια 5 η τιμή ήταν 2 γάλατα ανά ψωμί. Συνοψίζοντας λοιπόν πάλι εδώ πέρα, βλέπουμε ότι πλέον το Διεθνές Εμπόριο και Εξειδίκευση βοηθάει και συμφέρει και τις δύο χώρες. Παρότι η χώρα Β είναι λιγότερο παραγωγική, είναι η λιγότερο παραγωγική χώρα και στα δύο αγαθά. Η χώρα Α, για τη χώρα Α, ενώ πριν την εξειδίκευση και το εμπόριο αγόραζε ουσιαστικά, στοίχιζε για τη χώρα Α, το λίτρο το γάλα στοίχιζε 1 ψωμί, τώρα το λίτρο το γάλα τη στοιχίζει 0,63 ψωμιά, προφανώς και είναι καλύτερα. Και για τη χώρα Β, ενώ πριν την εξειδίκευση και το εμπόριο τη στοίχιζε το ψωμί 2 μονάδες γάλα, τώρα το ψωμί τη στοιχίζει 1,60. Και οι δύο χώρες λοιπόν είναι καλύτερα. Αν το δούμε αυτό εδώ πέρα τώρα και στο διάγραμμά μας, αν βάλουμε αυτά τα νουμεράκια, δηλαδή εδώ η χώρα Α, μετά την εξειδίκευση και το εμπόριο που είπαμε, καταναλώνει 8 γάλα και 15 ψωμιά. Γιατί, για να πείσω, καταναλώνει 8 γάλα και 15 ψωμιά, γιατί είπαμε ότι εδώ πέρα η Α εξειδικεύτηκε στο ψωμί και δίνει 5 ψωμιά για να πάρει 8 γάλατα στο εμπόριο. Άρα τις μένουν 15 εδώ και έχει 8 γάλατα. Άρα 15 και 8. Εδώ πέρα στο διάγραμμά μας βλέπετε 15 ψωμιά και 8 γάλατα είναι αυτό το σημείο εδώ πέρα. Και για τη χώρα Β, γυρνάω πίσω πάλι, εξειδικεύεται στο γάλα, έχει 10 γάλατα, αλλά δίνει 8 γάλατα για να πάρει 5 ψωμιά. Άρα έχει 2 γάλατα και 5 ψωμιά. Γυρνάμε πίσω, 5 ψωμιά και 2 γάλατα είναι εδώ πέρα. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα το εντυπωσιακό, ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση
και οι δύο χώρες καταφέρνουν να καταναλώνουν πέρα από την καμπύλη των παραγωγικών τους δυνατοτήτων. Καταφέρνουν να καταναλώνουν έξω από την μπλε γραμμή η χώρα Α και έξω από την κόκκινη γραμμή η χώρα Β. Και αυτή είναι η επιτυχία του διεθνούς εμπορίου. Γι' αυτό θέλουμε το διεθνές εμπόριο. Γι' αυτό υπάρχουν όλοι αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η North America Free Trade Agreement, η NAFTA, ακόμα και οι κομμουνιστικές χώρες όταν υπήρχαν, είχαν την λεγόμενη COMECON που ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το πούμε, η ζώνη ελευθέρου εμπορίου των κομμουνιστικών χωρών που εμπορεύονταν μεταξύ τους. Γι' αυτό κάνουν τέτοιες ζώνες, προσπαθούν να κάνουν στην Νοτιοανατολική Ασία οι χώρες, γι' αυτό προσπαθούν να κάνουν στην Νότιο Αμερική. Δεν είναι τυχαίο, έτσι. Για να θέλουν να το κάνουν όλες οι χώρες αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι συμφέρει. Ακόμα και στην Αφρική υπάρχει μια κίνηση και μια τάση τώρα για να γίνει αυτό στις αφρικανικές χώρες. Άρα λοιπόν, ευημερία των χωρών αυτών, η συμμετοχή τους στο διεθνές εμπόριο μέσω της εξειδίκευσης. Και αφού είπαμε αυτά τώρα, ας πάμε σε ένα κομματάκι το οποίο είναι λίγο διαφορετικό, αλλά σχετίζεται πάρα πολύ με αυτά που λέμε εδώ πέρα. Λοιπόν, πάω στο επόμενο slide μου. Εδώ. Θα μιλήσουμε εδώ πέρα για τα επόμενα 5 λεπτάκια για τα διάφορα παράδοξα που βρίσκουν διάφοροι συνωμοσιολόγοι κλασικά. Συνήθως όποιος βρίσκει τέτοια παράδοξα συνωμοσιολόγος είναι επειδή είναι πανάσχετος με το θέμα το οποίο συζητάει. Δηλαδή και εγώ αν αρχίσω να συζητήσω τώρα για νευροχειρουργική θα λέω μπαρούφες ή ξέρω για αεροδιαστημική και κομμωτική και τα υδραυλικά. Έτσι, λογικό είναι. Ας τα εξηγήσουμε λίγο αυτά εδώ πέρα τα παράδοξα. Κλασικός όλους τους συνωμοσιολόγους, δεν ξέρω γιατί, έχουν αυτή τον έρωτα και τη λαγνία με τα εργοστάσια Ζαχάρεως για κάποιο λόγο, τους έχει κολλήσει, όλοι το ίδιο λένε. Και γιατί να κλείσει το εργοστάσιο Ζαχάρεως, και κάποτε είχαμε 15 εργοστάσια Ζαχάρεως και τώρα έχουμε 1-2, ξέρω εγώ πόσα έχουμε, και τα εργοστάσια Ζαχάρεως κτλ. Λοιπόν, τα εργοστάσια Ζαχάρεως κλείσανε. Όταν είναι full screen δεν έχετε ήχο, μάλιστα. Μάλιστα, ναι, δικό μου λάθος αυτό, θα το διορθώσω, άρα δεν ξαναβάζω full screen, ευχαριστώ παιδιά για το feedback. Ναι, ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε λέει δύο εργοστάσια Ζαχάρεως, ναι, προφανώς έχουμε δύο εργοστάσια Ζαχάρεως, γιατί αποφασίσαμε συλλογικά, κάποιοι άνθρωποι που καθίσαν κάτω πήραν τα νουμεράκια και τα πινακάκια που σας έδειξα εγώ πριν, αλλά 500.000 φορές πιο πολύπλοκα και πιο δύσκολα μπλοκάκια με πολύ πιο δύσκολα μαθηματικά, και βγάλανε τα νουμεράκια και είδανε ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να παράγει ζάχαρη. Και το δεν θα πρέπει τι σημαίνει αυτό που είδαμε? Γιατί όταν την παράγει, θα την παράγει πιο ακριβή. Γιατί αν αγοράζεις ένα κιλό ζάχαρη, για παράδειγμα, που παράγεται στην Ελλάδα, θα πρέπει να το πληρώνει ο Έλληνας ο καταναλωτής 3 ευρώ. Ενώ αν αγοράζει τη ζάχαρη που παράγεται στην χή χώρα, δεν ξέρω ποια χώρα είναι πιο παραγωγική στη ζάχαρη, θα το αγοράζει με 50 λεπτά. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε αυτό. Γι' αυτό η χώρα παράγει σπαράγγια, που μου αρέσουν και πάρα πολύ, γιατί είναι πιο παραγωγική σε αυτό το πράγμα. Και τα εξάγουμε και σε όλο τον κόσμο τα σπαράγγια, γιατί καταφέρνουμε να τα παράγουμε, είμαστε πιο αποδοτικοί σε αυτό το πράγμα. Η Σερβία παράγει ζάχαρη, ναι, δεν το ξέρω αυτό. Μάλιστα. Ευχαριστώ Γιώργο. Είμαστε πιο παραγωγικοί στο να παράγουμε σπαράγγια. Έτσι, γι' αυτό δεν παράγουν σπαράγγια, ξέρω, κάποια άλλη χώρα, δεν ξέρω πια, και εξειδικευτήκαμε εμείς στο να παράγουμε αυτό το αγαθό. Είναι αποτέλεσμα δηλαδή της εξειδίκευσης και του διεθνούς εμπορίου. Φυσικά υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Για παράδειγμα,
ο καπνός που είχαμε στην Ελλάδα, υπάρχουν τα καλύτερα καπνά στον κόσμο. Όσοι δεν το ξέρετε, οι ποικιλίες που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι οι καλύτερες που υπάρχουν στον κόσμο. Στην Ελλάδα, Τουρκία, λίγο Βουλγαρία και λίγο Σκόπια παράγονται οι καλύτερες ποικιλίες καπνού στον κόσμο, που χωρίς αυτές δεν μπορεί να παραχθεί κανένα τσιγάρο στον κόσμο. Έτσι. Αυτά τώρα, εκεί έχουμε μειώσει πάρα πολύ την παραγωγή μας στον καπνό. Εκεί έγινε όχι για αυτό το λόγο ότι δεν ήμασταν παραγωγικοί. Εκεί πέρα έγινε γιατί υπάρχει μια πολιτική γενικά παγκόσμια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του τσιγάρου. Έτσι. Άρα μειώνουμε την παραγωγή, να αυξηθούν οι τιμές, να κρυβίνει η πρώτη ύλη, να κρυβίνουν τα τσιγάρα, ώστε να σταματήσει ο κόσμος να καπνίζει. Εκεί πέρα είναι κάτι διαφορετικό. Επίσης, κάτι που δείχνει αποτελεί την υπογραφή που βάζουμε στο ότι δεν είναι παραγωγικό. Ο Μπασμάς, τα Καμπάκουλακ, τα Κατερίνη, αυτές είναι οι ποικιλίες. Τα Βιρτζίνια είναι δυτικού τύπου καπνά, αμερικανικού τύπου, τα οποία δεν είναι καλά. Αυτά λέγονται filler tobaccos, αυτά είναι για να γεμίζουν το τσιγάρο, για να καίγεται κάτι. Τα άλλα είναι τα αρωματικά καπνά, τα οποία δίνουν όλο το άρωμα που έχει το τσιγάρο ή οτιδήποτε καπνίζουμε. Τι έλεγα, ναι, η απόδειξη του ότι δεν είναι κάτι παραγωγικό είναι ότι χρειάζεται επιδοτήσεις. Εντάξει, δηλαδή, όταν λέμε ότι σταματάει η καλλιέργεια κάποιου προϊόντος στην Ελλάδα και τα τζεμπέλ, ναι, στο Αγρίνιο, δεν σημαίνει ότι απαγορεύονται, εντάξει, εκτός εξαιρέσεων, δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται να παράξεις κάτι. Μπορείς, απλά δεν υπάρχουν πλέον επιδοτήσεις. Και από εκεί φαίνεται, εντάξει, αποδεικνύεται ότι είναι μη παραγωγικό. Αν δεν μπορώ να το παράξω αυτό χωρίς να με επιδιωτεί κάποιος, δηλαδή να μου δίνει από τους φόρους των υπόλοιπων Ελλήνων χρήματα για να παράγω ένα προϊόν, αυτό είναι απόδειξη ότι δεν είναι παραγωγικό. Εντάξει. Διαφορετικά, δεν πάω να θέλετε να σταματήσω εγώ τα τέφλα. Εγώ θα συνεχίσω να παράγω τέφλα και θα παράγω και ζάχαρη και θα την εξάγω και διεθνώς. Μπορώ να το κάνω. Εντάξει. Αλλά θα την εξάγω τη ζάχαρη μου εγώ με 4 ευρώ το κιλό, ενώ οι άλλοι θα την εξάγουν με 2 ευρώ και με μισό ευρώ το κιλό. Άρα δεν θα ζήσει μια τέτοια επιχείρηση. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτός ο καταμερισμός στα αγροτικά προϊόντα. Τώρα πάμε στο τελευταίο κομματάκι εδώ πέρα που έχει να κάνει με την λεγόμενη καταστροφή της αγροτικής παραγωγής. Παλιά το βλέπαμε πάρα πολύ αυτό τις προηγούμενες δεκαετίες με τις λεγόμενες χωματερές. Τι συνέβαινε εκεί πέρα. Έστω ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά σε σοδιά ροδακίνων, εδώ πέρα κοντά κιόλας στη Βέρεια και τα λοιπά που έχουμε ροδάκινα, και αποφασίζανε τότε η κυβέρνηση να θάψουνε σε χωματερές, σε λάκκους δηλαδή μέσα στο έδαφος, χιλιάδες τόνους από την παραγωγή αυτή. Και ως όρους φαινόταν παράξενο, γιατί τα θάβουμε και γιατί να τα θάβουμε και ο πλούτος που χάνεται και εμείς τον θάβουμε και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό εξηγείται πάρα πολύ απλά από το πρώτο εξάμεινο που θα πάει κάποιος σε μια οικονομική σχολή μέσω των καμπυλών προσφοράς και ζήτησης, που είναι αυτά που σας δείχνω εδώ πέρα. Γενικότερα, η βάση των οικονομικών όλων, όλα εξηγούνται με την προσφορά και τη ζήτηση, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Εντάξει, δηλαδή τι λέει αυτός ο νόμος. Έχουμε την καμπύλη της ζήτησης, αυτή εδώ, που τι μου δείχνει. Μου δείχνει πόσο, για κάθε διαφορετική τιμή, πόσο αγοράζουν οι καταναλωτές από αυτό εδώ το προϊόν. Δηλαδή, αν το πουλάω 20 ευρώ, θα αγοράσουν 10 μονάδες. Αν το πουλάω 10 ευρώ, θα αγοράσουν 15 μονάδες. Αν το πουλάω 5 ευρώ, θα αγοράσουν, ξέρω τι είναι αυτό εδώ, 18 μονάδες. Και είναι λογικό, έτσι. Υπάρχει αντίστροφη σχέση στην τιμή και στην ποσότητα. Όσο αυξάνει την τιμή κάποιου αγαθού, τόσο λιγότερο από αυτό το αγαθό αγοράζουν οι καταναλωτές, που είναι λογικό. Αυτή είναι η καμπύλη της ζήτησης, μπλε. Από την άλλη υπάρχει η καμπύλη της προσφοράς, η κόκκινη, που μου λέει εδώ πέρα ότι όσο περισσότερο αυξάνεται η τιμή κάποιου αγαθού, τόσο περισσότερο από αυτό προσφέρουν οι επιχειρήσεις στην αγορά. Γιατί τους συμφέρει να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Εδώ λοιπόν υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στην τιμή και στην προσφορά. Τι γίνεται τελικά στην αγορά, σε μια ελεύθερη αγορά? Έχουμε τη ζήτηση εδώ πέρα, εδώ την προσφορά. Εκεί που θα καταλήξει η ισορροπία στην αγορά, όπως λέμε εμείς οι οικονομολόγοι, είναι στο σημείο αυτό το α. Στο σημείο αυτό λοιπόν,
όπου τέμνεται η ζήτηση με την προσφορά. Γιατί σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, αν είμαστε στα 15 ευρώ εδώ πέρα, η ζήτηση είναι αυτή, η προσφορά είναι αυτή. Άρα έχω υπερβάλλουσα προσφορά, μεγαλύτερη προσφορά από ζήτηση. Άρα οι επιχειρήσεις θα μειώσουν την προσφορά τους. Αν είμαι κάτω από το α εδώ, στα 5 ευρώ, η προσφορά είναι αυτή, 10 και η ζήτηση είναι 18. Άρα έχω υπερβάλλουσα ζήτηση. Άρα οι επιχειρήσεις αυξήσουν την προσφορά τους. Το μοναδικό σημείο που αυτά τα δύο είναι σε μεταξύ τους είναι προφανώς το σημείο στο οποίο τέμνονται οι δύο αυτές οι καμπύλες και είναι αυτό το σημείο α με τιμή 10 και παραγόμενη και πολλούμενη ποσότητα 15. Άρα εδώ πέρα τα συνολικά έσοδα των αγροτών θα είναι 10 η τιμή επί 15, μπορεί να είναι αυτό εκατομμύρια τόνη, επί 15 ίσον 150 εκατομμύρια 150 εκατομμύρια ευρώ, για παράδειγμα. Εντάξει, 10 επί 15 ίσον 150. Αυτά είναι τα συνολικά τους έσοδα. Από την άλλη τώρα, πάμε στο επόμενο slide. Εδώ πέρα τώρα, αν πάρουμε και εξαφανίσουμε, με ποιο τρόπο να τα θάψουμε, να τα καταστρέψουμε, ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής που είχαμε σε αυτό το αγροτικό προϊόν αυτή τη χρονιά, τι γίνεται ουσιαστικά? Σε αυτή την περίπτωση, ενώ θα βρισκόμασταν στο 10-15 που λέγαμε πριν, θυμηθείτε, αυτό εδώ πέρα, έτσι, ενώ θα βρισκόμαστε αυτό το σημείο σε ισορροπία, τώρα εμείς ουσιαστικά μειώνουμε την προσφορά. Αυτό συμβαίνει. Όταν παίρνω και καταστρέφω μέρος της παραγωγής μου, αυτό σημαίνει ότι μειώνει την προσφορά. Αυτό το διάγραμμα φαίνεται με μετακίνηση της κόκκινης γραμμής της προσφοράς προς τα αριστερά, γιατί σε μια δεδομένη τιμή, σε αυτή πλέον η προσφορά δεν είναι αυτή, αλλά η προσφορά είναι κάπου εδώ πέρα. Εντάξει. Ή σε αυτήν εδώ την τιμή, πριν προσέφεραν τόσο οι παραγωγοί, τώρα προσφέρουν τόσο. Δηλαδή μειώνεται η προσφορά. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσετε από εδώ πέρα. Μετατοπίζεται αυτή η γραμμή λοιπόν προς τα αριστερά. Και έστω πηγαίνει εδώ πέρα από την προσφορά 1 που ήταν εδώ, πηγαίνει στην προσφορά 2 που είναι εδώ πέρα. Άρα λοιπόν τώρα στην οικονομία έχω ένα καινούριο σημείο ισορροπίας που είναι το Β. Από το Α πήγα στο Β. Και γιατί το Β είναι καλύτερο για τους αγρότες, γιατί για αυτούς γίνεται όλη αυτή η ιστορία, γιατί πλέον η τιμή εδώ πέρα είναι 20 και η πολλούμενη ποσότητα είναι 10. Άρα λοιπόν νέα τιμή 20 επί 10 ίσον 200 τα συνολικά έσοδα για τους αγρότες. Πόσο ήταν πριν? Πριν ήταν 150. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυξήσανε 33% τα έσοδά τους οι αγρότες με τα ίδια κόστη, γιατί είναι τα ίδια ακριβώς ροδάκινα τα οποία έχουν παράξει, μόνο που καταστρέψαμε ένα σημαντικό κομμάτι της παραγωγής αυτής. Με τα ίδια λοιπόν, με την ίδια παραγωγή, με το ίδιο κόστος, πουλάνε πολύ περισσότερο σε αξία, γιατί η τιμή από τα 10 ευρώ που ήταν πριν διπλασιάστηκε και πήγε στα 20 ευρώ. Άρα ναι μεν πουλάνε από 15, μειώθηκε τα κιλά που πουλάνε από το 15 στο 10, αλλά αυξήθηκε η τιμή από το 10 στο 20. Είναι πολλαπλάσια αύξηση της τιμής από τη μείωση της ποσότητας, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα που έχουν οι αγρότες να αυξηθούν και από 150 που ήταν πριν να πάνε στα 200 που είναι τώρα. Γι' αυτό λοιπόν, έτσι εξηγείται λοιπόν και εκεί πέρα και αυτό το παράδοξο, και αυτό η θεωρία συνωμοσίας, το τι μας κρύβουν με την καταστροφή της αγροτικής παραγωγής. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος για τον οποίο συμβαίνουν αυτά και στα αγροτικά προϊόντα και σε άλλα προϊόντα, αλλά το βλέπουμε πιο πολύ στα αγροτικά προϊόντα, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, ασύγκριτα μεγαλύτερο από ό,τι σε άλλες χώρες, απασχολείται ακόμα στη γεωργία, και γι' αυτό δεν είναι και πολύ παραγωγική η γεωργία μας, γιατί πάρα πολλοί κόσμος ασχολείται και παράγει μικρή ποσότητα αγαθών. Και εκεί λοιπόν όλα αυτά φαίνονται. Τα ίδια πράγματα βέβαια συμβαίνουν και στη βιομηχανία και σε άλλα πράγματα, στις υπηρεσίες κτλ. Αλλά εκεί, επειδή αγγίζουν λιγότερο τον καθένα από εμάς, δεν φαίνονται τόσο πολύ. Και άρα αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας αναπτύσσονται περισσότερο σε αυτά που έχουν να κάνουν με την αγροτική παραγωγή. Αυτά λοιπόν που λέτε είχαμε να πούμε για να δω. Α, μας πήρε μια ώρα 55 λεπτά. Καλύτερα από άλλες φορές βέβαια. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, αν έχετε εσείς τώρα, γράψτε την για να σας απαντήσω εδώ πέρα. Μάλιστα, κάτσε λίγο να το γράψω κιόλας εδώ. Α, όχι, εντάξει. Οποιοδήποτε απορία έχετε,
περιμένω ένα-δύο λεπτάκια, γιατί έχουμε αυτή τη χρονοκαθυστέρηση από τη στιγμή που σας λέω κάτι μέχρι τη στιγμή που φτάνει σε εσάς λόγω του ίντερνετ. Οτιδήποτε λοιπόν απορία έχετε, μπορείτε να τη ρωτήσετε, να την διευκρινίσουμε όσο θέλετε. Για να δω μάλιστα αν είχε κανένας προηγουμένος. Μπασμάς Βιρτζίνια. Ο ήχος χάθηκε δύο φορές. Ναι, ναι, καλά που με το είπαμε, παιδιά. Ναι, καλά που μου το είπατε αυτό με το full screen, κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα. Έχω πορεία γιατί η χώρα Β παράγει λιγότερα ψωμιά, λιγότερα εργατικά χέρια, λιγότερα μηχανήματα ή λιγότερο αλεύρι. Λιγότερο... Όλα αυτά μαζί είναι, Λουίζα. Έχει λιγότερους παραγωγικούς συντελεστές, που σημαίνει λιγότερο κεφάλαιο, δηλαδή θα έχει λιγότερους φούρνους, το πούμε έτσι, για να παράξει ψωμί, λιγότερους ανθρώπους. Φουρνάριδες και λιγότερες γεωργικές εκτάσεις πιθανότατα για να φυτέψει σιτάρια και λιγότερη παραγωγή. Γι' αυτό λοιπόν είναι λιγότερο παραγωγική. Κάτι που δεν βάζουμε εδώ μέσα και υπονοείται εδώ είναι και η τεχνολογία. Έτσι. Μπορεί να έχει και καλύτερη τεχνολογία η μία χώρα από την άλλη στην παραγωγή αυτή. Για να δω. Ναι, Τατιανέ, ουσιαστικά έχουμε κοινή βάση εδώ πέρα. Μιλάνε και οι δύο για τις αρετές και τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν από την εξειδίκευση. Και πόσο μπορούμε να κερδίσουμε όλοι μας όσο εξειδικευόμαστε και κάνουμε εμπόριο. Γιατί αυτό κάνουμε καθημερινά στη ζωή μας, έτσι, όλοι μας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, εγώ έχω εξειδικευτεί στα οικονομικά. Ξέρω οικονομικά, υποτίθεται καλά, γιατί αυτό κάνω όλη μου τη ζωή. Αλλά αν μου πεις να αλλάξω εδώ πέρα, ξέρω εγώ, να εγκαταστήσω το φυσικό αέριο στο σπίτι μου, μάλλον θα ανατιναχθεί όλο το σπίτι αν το κάνω μόνος μου. Γιατί έχω εξειδικευτεί. Θα μπορούσα να το κάνω και εγώ, αν καθίσω να πάρω μαθήματα, να μάθω, να δοκιμάσω, να κάνω κτλ. Αλλά θα μου κοστίσει πολύ περισσότερο το κάνω μόνος μου και με μεγαλύτερους κινδύνους. Όλοι μας εξειδικευόμαστε. Όλοι μας εξειδικευόμαστε σε ένα αντικείμενο. Το καταλάβουμε καλά με το κούρεμα μέσα στην καραντίνα που δεν μπορούσαμε να πάμε να κουρευτούμε και πολλοί από εμάς αναγκαστήκαμε και κουρευόμασταν μόνοι μας, όπως και εγώ. Και είδαμε ότι πόσο σημαντική είναι η εξειδίκευση. Ναι, μπορώ να κουρευτώ και μόνος μου. Αλλά μετά θα ντρέπεσαι να κυκλοφορήσεις έξω συνήθως. Τώρα είχαμε δικαιολογία ότι είχαμε την καραντίνα. Έτσι. Γι' αυτό μερικές φορές υποτιμάμε και κάποια πράγματα. Αλλά όλα είναι εξίσου σημαντικά για το βιωτικό μας επίπεδο. Ούτε χωρίς κούρεμα μπορούμε να ζήσουμε, ούτε χωρίς υδραυλικά, ούτε χωρίς περίπτερα, ούτε χωρίς οικονομολόγους, ούτε γιατρούς, ούτε οποιοδήποτε συμμετέχει σε όλη αυτή την παραγωγική διαδικασία. Λοιπόν, βλέπω εδώ αν έχω κανένα μήνυμα. Η θεωρία του Σμιθ και του Ρικάρντο. Όχι, εντάξει, αυτό το πατήσαμε. Λοιπόν, οκ, okay, παιδιά, εντάξει, εισαγωγικά, συνήθεια του επαγγέλματος. Ναι, τα ανεβάζω όλα στο YouTube, στο κανάλι μου. Θα σου απαντήσω μετά, θα σου στείλω το link από το κανάλι, όλα τα ανεβάζω. Και τα έχουμε εκεί πέρα για όποιον δεν μπορεί να τα δει live, να τα βλέπει μετά. Λοιπόν, οπότε αυτά, όσοι ήσασταν εδώ και δεν ήσασταν σε κάποια παραλία, τα ακούσατε. Ό,τι ερωτήσεις μπορεί να έχετε, απορίες, διαφωνίες, παρατηρήσεις, διορθώσεις, οτιδήποτε, γράψτε το εδώ πέρα και αφού κλείσω κάτω από το βίντεο αυτό, για να μπορέσω να
να τα απαντήσω όλα αυτά. Θα ανεβάσω και το βίντεο αυτό. Ναι, παιδιά, θα σας το στείλω. Θα ανεβάσω και το βίντεο αυτό στο YouTube, στο κανάλι μου. Είναι στα netcast. Και θα σας δώσω και το link. Μάλιστα, ας το κάνω για τώρα αυτό απευθείας. Λοιπόν, εδώ, netcast, ωραία, copy, paste. Λοιπόν, σας το βάζω εδώ πέρα. Αυτό είναι λοιπόν το κανάλι μου που βάζω εκεί πέρα όλα τα netcast. Τα μπει και αυτό. Εντάξει. Λάρισα, έχω καιρό να έρθω στη Λάρισα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους και να προσέχουμε όλοι μας τον κίνδυνο που μειώθηκε αλλά δεν πέρασε. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.